Έως την ερχόμενη Τρίτη τώρα, αναμένεται να έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα διευκρινίζει λεπτομέρειες για το ειδικό τέλος ακινήτων. Το θέμα συζητείται μεταξύ της επιχείρησης και των Δήμων, έτσι ώστε να πάρουν πίσω τα χρήματά τους όσοι έχουν καταβάλει τα ποσά με λογαριασμούς που είχαν λάθη. Πάντως, ένταση επικράτησε και σήμερα στα γραφεία της ΔΕΗ, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα, μεταξύ μελών του κινήματος Δεν Πληρώνω και υπαλλήλων της επιχείρησης. Το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί και έντονες, όπως θα δούμε, πολιτικές αντιδράσεις. Αστυνομικοί συγκρούονται με 50 μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω που νωρίτερα είχαν αποκλείσει το πρακτορείο της ΔΕΗ στην Καλλιθέα. Οι συμπλοκές πήραν διαστάσεις στα στενά της πόλης, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο άτομα και ένας διερχόμενος μοτοσυκλετιστής όταν έπεσε πάνω του ένα περιπολικό. Η αστυνομία επενέβη καθώς μια ομάδα 20 ατόμων συνεπλάκη με υπαλλήλους της επιχείρησης. Μαζί είμαστε! Οι αστυνομικοί μετά τις συμπλοκές προχώρησαν σε 9 προσαγωγές. Απρόκλητη επίθεση! Δεν έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί ο κόσμος! Την ίδια ώρα οι ουρές στα καταστήματα της ΔΕΗ συνεχίζονται με πολίτες που κόβουν από παντού για να πληρώσουν το χαράτσι. Ποιος το περίμενε τούτο το χάλι? Να δουλεύουμε τόσα χρόνια, να βγάλουμε μια μικρή σύνταξη και να μας τιμωτσουρεύουν κι αυτοί και να έρχομαστε να πληρώνουμε και αν δεν πληρώσουμε να σκόψουμε το ρεύμα. 266 μου ήρθε. 500 σύνταξη τι μένει? Τίποτα. Στεγνή θα είμαστε όλο το μήνα. Εμείς πάντως μέχρι και σήμερα είμαστε σε απεργία, δεν λειτουργεί ο Ερμής, δεν λειτουργεί ο Ερμής. Τα λάθη που έχουν γίνει ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Για 13 τετραγωνικά 915 ευρώ, ξέρω. Μετά την παρέμβαση του Επιτρόπου Ενέργειας, στα κόμματα της αριστεράς ζητούν να ακυρωθεί το μέτρο, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για αλαλούμ. Η κατάσταση σήμερα παραμένει αδιέξοδη και επικρατεί απόλυτο αλαλούμ. Χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματικά δυσχερή θέση δεν γνωρίζουν αν δικαιούνται εξαίρεσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αναφέρει ότι το χαράτσι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και ο εκβιασμός για το ρεύμα είναι επέσχυντος και πρέπει να καταργηθεί εδώ και τώρα για όλους. Χθες από τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του Επιτρόπου Ενέργειας, αναδείχθηκε ότι αυτό το χαράτσι δεν είναι μόνο αντισυνταγματικό με βάση τα ελληνικά δεδομένα, αλλά είναι και εκτός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Θέλω να σας πω ότι όταν υποβάλαμε αυτή την ερώτηση, που τη δουλέψαμε μαζί με τους συνεργάτες, είμαστε σίγουροι για το δίκιο μας. Διότι είχαμε δει τις κοινοτικές οδηγίες. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την απαράδεκτη απόφασή της για την επιβολή έκτακτου τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και τη διακοπή του ρεύματος σε όσους δεν το πληρώνουν, κάνει ήρωα τον κύριο Φωτόπουλο και δίνει έδαφος για τις ακρότητες και τις ανομίες διάφορων συντεχνιών. Η Γενόπα αποφάσισε να ολοκληρώσει την κινητοποίησή της στο κέντρο πληροφορικής. Εφόσον η ΔΕΗ κόψει την παροχή ρεύματος σε οποιονδήποτε καταναλωτή, που αυτό μπορεί να είναι απόρρια είτε από την οικονομική του αδυναμία, είτε από μια συνειδητή του πράξη ως αντίσταση σε αυτό το μέτρο, τότε δεν θα το πληρώσω κι εγώ το ειδικό τέλος. Με αποτέλεσμα θα πρέπει η ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στην μισθότητα εταιρεία που είναι η ΔΕΗ. Θα περάσουμε σε άλλο στάδιο κινητοποιήσεων, τα οποία τα έχουμε αποφασίσει σε προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο. Η Γενόψη, σε συνεργασία με τους προγραμματιστές, θα ενημερώνεται για τις προγραμματισμένες περικοπές και θα στέλνει ομάδες που θα απαγορεύουν στους συναδέλφους τους να κόβουν το ρεύμα. Την ίδια ώρα η οικονομική κατάσταση της ίδιας της ΔΕΗ χειροτερεύει. Τα καθαρά κέρδη, όπως θα δούμε, εμφανίζονται μειωμένα κατά 82% στο 9μηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, αγγίζοντας μόλις τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Καμπανάκι κινδύνου και το χρέος της που αυξήθηκε κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στα 4 δισεκατομμύρια 660 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν δεν είχε μειωθεί η μισθοδοσία και το προσωπικό, σήμερα η ΔΕΗ θα ήταν ελλειμματική. Ο πρόεδρος της Αρθούρος Ζερβό ζητεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος αυξήσεις έως και 30% σε ορισμένες κατηγορίες τιμολογίων.